Έχω συγκρίνει ως σήμερα τη μοτοσικλέτα μου το Malaguti Spectre 125GP με δύο ακόμα άλλες μοτοσικλέτες, όπου το ένα βίντεο ήταν με το VF125 και το άλλο με τη μοτοσικλέτα Honda CBF125. Δεν πίστευα ότι τέτοια είδους βίντεο στο κανάλι μου έχουν πολύ απήχηση και αρέσουν πολύ στο κοινό. Οπότε, μετά από απέτηση τηλεθεατή, στο σχετικό σχόλιο όπου έλεγε να το δοκιμάσω και να το συγκρίνω και με το Trust Blitz 115 αλλά και με το GPX ROCK 125, σκέφτηκα να συνεχίσω να κάνω τέτοια βίντεο, ενώ στην αρχή όταν δημιούργησα το κανάλι δεν πίστευα ότι θα δουλεύω και θα φτιάχνω τέτοιο περιεχόμενο, γιατί μένα μου αρέσουν τα μοτοταξιδιωτικά βίντεο και να δείξω τη μηχανή μου που θα τη φτιάξω, να τη βάλω αξεσουάρ που το έκανα και από εδώ και πέρα να κάνω ταξιδιωτικά βίντεο. Αλλά αφού τώρα μέχρι τις 20 Ιουνίου, που σήμερα έχουμε 8 Ιουνίου, δεν θα οδηγάω το μηχανάκι και είμαι στο σπίτι, ας κάνουμε μερικά τέτοια βίντεο, μερικά συγκρίσεις δηλαδή το Malaguti με κάποια άλλα μηχανάκια, αφού είναι ενδιαφέρον και αρέσει το κοινό, που θα βοηθήσει πολύ στο κανάλι για να ανέβει. Οπότε σήμερα θα κάνουμε βίντεο, θα παρουσιάσουμε το μηχανάκι, το GPX ROCK, το 125, τη νέα μοτοσικλέτα της GPX, όπου ήρθε στην Ελλάδα από το Μάρτιο του 2023 και πριν από το ROCK ήρθε και το POPS. Και επίσης, σε κάποιο άλλο βίντεο θα δοκιμάσουμε και το Trust Blitz 115, δηλαδή θα τα παρουσιάσουμε. Εγώ θα το παρουσιάσω σήμερα το GPX ROCK και απλά εσείς θα το συγκρίνετε με το Malaguti και η τελική απόφαση είναι δική σας ποιο είναι καλύτερο. Γιατί το Malaguti Spectre 125GP το έχω ήδη παρουσιάσει στο κανάλι πολύ αναλυτικά αφού είναι η μοτοσικλέτα μου. Ξέρετε τα πάντα για το Malaguti Spectre 125GP λόγω του καναλιού μου και απλά εγώ θα παρουσιάζω κάποιο καινούριο μηχανάκι που εσείς ζητάτε και θα το συγκρίνετε μετά με τα ήδη αυτά που ξέρετε για το Malaguti Spectre 125GP. Ένα ακόμα επεισόδιο εδώ σε Phantom Duck μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck, το παπί φάντασμα. Το GPX ROCK 125 λοιπόν είναι το δεύτερο παπί της GPX που έρχεται στην Ελλάδα. Είναι σε ρετρό στυλ, έχει 3 χρωματικούς συνδυασμούς και 3 χρόνια εγγύηση. Μετά το POPS 125 η KSR Ελλάς, η επίσημη τυποσοπία της GPX, στην Ελλάδα φέρνει στη χώρα μας και ένα δεύτερο παπί που ακούει στο όνομα ROCK 125. Η KSR Ελλάς είναι και η επίσημη αντιπροσωπεία του Malaguti Spectre 125GP. Το ROCK 125 χρησιμοποιεί ως βάση το POPS 125 με τα ίδια μηχανικά μέρη, αλλά διαφορετικό στυλ. Εκεί που το POPS είναι πιο designato, το ROCK 125 έχει κλασική γραμμή. Ο Euro 5 κινητήρας είναι ο ίδιος μονοκύλινδρος, τετράχρονος και αερόψυκτος που κινεί και το POPS με ψεκασμό, έναν κεντροφόρο επικεφαλής και απόδοση 11 ύπων. Η εκκίνηση γίνεται τόσο με μίζα όσο και με μανιβέλα. 11 ύπους είναι και το Malaguti Spectre 125GP και αυτό έχει μίζα και αυτό έχει μανιουέλα. Οι αναρτήσεις αποτελούνται από συμβατικό πυρούνι και δύο μορτισέρ αερίου πίσω της YSS με ρύθμιση προφόρτισης. Έχει λοιπόν δύο μορτισέρ πίσω ενώ το Malaguti έχει μονό μορτισέρ στη μέση. Οι αλουμινένιες ζάντες 17 ιτσών δεν έχουν ακτίνες αλλά μπράτσα, ενώ στο τομέα της πέδησης το ROCK 125 έρχεται εξοπλισμένο με δισκόφρενο 220 χιλιοστών μπροστά και με ταμπούρο πίσω. Όχι ρε φίλε ταμπούρο πίσω, εδώ το Malaguti είναι καλύτερο. Όπως επιτάσσουν οι Euro 5 προδιαγραφές, το ROCK διαθέτει σύστημα συνδυασμένη πέδησης, όπου είναι το ίδιο με το Malaguti Spectre 125GP. Τα φώτα και τα flash είναι LED, ενώ στα όργανα έχουμε LCD ψηφιακή οθόνη με ενδείξεις ταχυμέτρου, στροφομέτρου, στάθμης, βενζίνης, ένδειξη ταχύτητας κυβωτίου, ρολογιού, ολικού και μερικού χιλιομετρητή. Στον εξοπλισμό του ROCK 125 περιλαμβάνεται κεντρικός διακόπτης με αντικλεπτικό σύστημα όπου ένα έλασμα καλύπτει την οπή του κλειδιού, επρόστια χάρα, χειρολαβή συνεπιβάτη, αλυσίδα τελικής μετάδοσης και ανάγλυφα λογότυπα. Το ROCK 125 είναι στην Ελλάδα από το Μάρτιο του 2023 και η τιμή του είναι μόνο 2.195 ευρώ με εγγύηση 3 έτη ή με εγγύηση 30.000 χιλιόμετρα, άρα είναι 200 ευρώ πιο φθηνό από το Malaguti Spectre 125GP. Οπότε είπαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, είπαμε ότι είναι λίγο πιο φθηνό, είπαμε ότι πίσω έχει ταμπούρο, άρα δείξαμε που είναι καλύτερο το Malaguti, που είναι καλύτερο το ROCK. Η τελική απόφαση στο οποίο θα διαλέξετε είναι δική σας. Κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που μάλλον θα είναι το Trust Blitz 115 και πες μου και ποιο άλλο θα ήθελες να δεις σε σύγκριση με το Malaguti Spectre 125GP. Σε περιμένω στο επόμενο βίντεο.